Γεια σας φίλοι και φίλες. Έχω ξαναπεί ότι προσπαθώ να γιάσω, αλλά δεν με αφήνουν. Και ειδικά σήμερα που γιορτάζω, τα Αγίου Γρηγορίου, ήθελα να γιάσω, ήθελα να την περάσω την ημέρα εν ηρεμία, αλλά από χτες το βράδυ είμαι φορτωμένος με όσα είδα εις το πολεμικό μουσείο. Το Πολεμικό Μουσείο έγινε μια ωραία τελετή πράγματι. Παρουσιάστηκε ένα ωραίο βιβλίο, το οποίο χρηματοδότησε, χορηγός ήταν ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου Αγγελόπλος, της μεγάλης οικογενείας των Αγγελοπουλέων, των ευεργετών του έθνους. Και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπλος, ας μου επιτραπεί, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση για την ελληνική πραγματικότητα. Είναι ένας άνθρωπος νέος, πάνω απ' όλα νέος στην ψυχή, ένας άνθρωπος με ωραίες σκέψεις, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει το χρήμα, δεν τον ενδιαφέρει εάν είναι γιος βιομηχάνων, έχει την δική του κουλτούρα, έχει τις δικές του φιλίες, έχει τις δικές του σκέψεις, δεν είναι στις ράγες καμιάς οικογενειοκρατίας, με άλλα λόγια είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν τα ακούμπησε στο πολεμικό ναυτικό για να βγάλει ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε χτες, το οποίο μοιράστηκε χτες, που ο τίτλος είναι «Δοξασμένα κύματα». Κατά την παρουσίαση υπήρξαν έτσι κάποιες παραδοξολογίες το λιγότερο. Βγήκε κάποιος εκεί που κάνει τον αρχιεπιστολέα του στόλου, ένας λουμάκης, δεν ξέρω, υποναύαρχος, αντινάβαρχος, πλοίαρχος, δεν με ενδιαφέρει ποιος τι βαθμοφέρει, κάνει πάντως τον αρχιεπιστολέα, δεν μπορεί να είναι αρχιεπιστολέας του στόλου, ο κύριος αυτός, και μεταξύ άλλων εξιστορώντας την ιστορία του πολεμικού μας ναυτικού, έφτασε και στον Αβέροφ και στον Κουντουριώτη. Και δεν φτάνει την απρέπεια που έχουν κάνει οι κύριοι αυτοί να βγάλουν από τον Αβέροφ μπροστά, όπως ήταν ο Θηρεός, το στέμα. Εμένα δεν με απασχολεί αν ήταν το στέμα, αν ήταν το παγόνι, αν ήταν τα λιοντάρια, αλλά δεν μπορούν να χαλάνε την ιστορία κάποιοι μυαλοφυγόδικοι, κάποιοι οποίοι θέλουν να παρεστάνουν τους δημοκρατικούς. Βεβαίως και ο κύριος Λουμάκης θέλει να μας πει πότε ορκίστηκε αξιωματικός. Μήπως με βασιλευωμένη δημοκρατία, και αν δεν του αγούσταρε τότε η βασιλευωμένη δημοκρατία, θα φτάσω και θα εξηγήσω γιατί δεν πήγε στο ναυτικό, ας πούμε. Πάμε παρακάτω. Φτιάξανε στο Αβέροφ, βέβαια, αλλάξαν τον Θηρεό και μου έχουν βάλει τον Θηρεό, τον οποίο καθιέρωσε ο Καραμαλής όταν ήρθε το 1974 και λήξει η υπόθεση της δημοκρατίας, της βασιλευωμένης δημοκρατίας. Βγήκε λοιπόν αυτός ο Λουμάκης και μας είπε για τον Αβέροφ και μας διάβασε το περίφημο σήμα του Κουντουριώτη, το οποίο εστάλει όταν πλέον τα ελληνικά πλοία έκαναν αυτές τις μεγάλες ναυμαχίες και νικούσαν, και μας είπε ο κύριος αυτός ότι ο Κουντουριώτης έστειλε το σήμα και διάβασε το σήμα, και εν ονόματι του δικαίου, λέει, πλέω με θορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης προς συνάντηση του εχθρού του γένους, ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, αρχηγός στόλου. Προσέξτε, και εν ονόματι του δικαίου. Κύριοι, φίλοι και φίλες, μην παραποιούμε την ιστορία. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει.
Όταν συνόδευα κάποτε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Μόσχα και πήγαμε στον Κορμπατσόφ και στη μεγάλη αίθουσα του Αγίου Γεωργίου, εδέχτηκε τον κύριο Μητσοτάκη και την σύζυγό του, δεν είχε αλλάξει τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα σε καμία ανατολική χώρα, ούτε στα ανάκτορα, ούτε στους φωνοστάτες όπου είχαν στέματα, πουθενά. Εδώ πλέον εμείς, που τρέχει η δημοκρατία από τα μπατζάκια μας, που τρέχει η δημοκρατία από τα μπατζάκια μας, αλλάξαμε τα πάντα, κόβουμε κεφάλια, κόβουμε στέματα, λοιπόν, καταργούμε την ιστορία. Λοιπόν, άκουσε αρχιεπιστολέα που έχασε στο γράμμα καθοδόν, δεν ξέρω να το πηγαίνεις, ούτε το γράμμα δεν ξέρω να πηγαίνεις. Άκουσε λοιπόν πώς είναι το σήμα του Κουντουριώτη. Και αν ο κύριος Τσοχατζόπλος αισθάνεται καλά στην καρέκλα του ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εγώ αν ήμουνα ή αν ήταν άλλοι καιροί που υπήρχαν και διαφορετικές ευαισθησίες, και δεν το πάω σε εποχές άλλες ανώμαλες, σε ομαλές, αλλά που λειτουργούσε διαφορετικά ο κοινοβουλευτισμός, θα σε είχε πιάσει από τα αυτή και θα σου είχε και ξυλώσει τις επομίδες, διότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα εσύ, λουμάκι, από όπου κι αν ήρθες, να αλλοιώνεις την ελληνική ιστορία, είτε αν δεν σ' αρέσει ο βασιλιάς, είτε ακόμα αν δεν σ' αρέσει και ο Θεός. Το τηλεγράφημα είναι ως εξής, το σήμα: με την βοήθεια του Θεού, τα σευχάς του βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέον με θορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης προς συνάντηση του εχθρού του γένους, Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, αρχηγός Τόλου. Εδώ είναι φτιαγμένο. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα, από όπου κι αν έρχεστε, να λιώνετε την ιστορία. Κανένα δικαίωμα. Και εγώ μπορώ να το πω αυτό, ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα, γιατί δεν υπήρξα κάτω από καμία επομίδα. Και οι περισσότεροι από εσάς έχετε αλλάξει στα καπέλα σας 5 φορές εθνόσημα. Και εμείς μπορούμε, οι λαϊκοί, οι έξω από το στρατό, να μπορούμε να κρίνουμε και σωστά και δίκαια, διότι υπηρετήσαμε τις ιδέες μας όπου και ανήκαμε. Και έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι σέβομαι τους κομμουνιστάς, καλύτερα βέβαια από κάποιους άλλους που αλλάζαν τα εθνόσημα στα καπέλα τους αναλόγως την κατάσταση και τις δάφνες, οι οποίες δάφνες, όπως κατ' επανάληψη έχω πει, είναι μόνο για το στιφάδο. Εγώ δέχομαι και τον κομμουνιστή γιατί είναι ιδεολόγος, τον κομμουνιστή που δεν υπέγραφε τη δήλωση και πήγαινε στη Γιάρο ή στην Ικαρία ή στο εκτελεστικό απόσπασμα, όπως δέχομαι και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι εκεί και τρέχουν αυτοί οι παρακυβερνητικοί και παρατρεχάμενοι και του λένε υπογράψτε για να βγείτε, και τον έχουν στην εντατική πεταμένων, και λέει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, εγώ δεν υπογράφω γιατί αυτό πιστεύω και αυτό πίστεψα και αυτό έκανα. Ας πάμε και σε μια εποχή επιτέλους ανδρών. Ας γίνουμε κάποιοι άντρες από αυτό το έθνος. Και απορώ πως εκείνη την ώρα, βέβαια μένα με πιάσαν απ' έξω, με πιάσαν αρκετοί ναυάρχοι εν στολή και μου λένε τι είπα αυτός. Λέω ποιος είναι αυτός. Αυτός λέει που έλεγε τα της ιστορίας. Αυτός που έλεγε της ιστορίας δεν γούσταρε το Θεό, δεν γούσταρε ίσως και το βασιλιά, και τα παρέλειψε αυτά. Έτσι του πήγαινε. Αρχιεπιστολέας είναι, πάει το γράμμα αποστέλειας, για να κάνω και το χιούμορ μου. Και προχωράμε στο βιβλίο. Δεν μου λέτε, φίλοι και φίλες, εσείς που επιμεληθήκατε το βιβλίο, που σας τα πλήρωσε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπλος και αφήσατε ένα βιβλίο για την ελληνική ιστορία, τι έγινε, το καράβι λέγεται Όλγα? Όλγα λέγεται το καράβι, Βασίλισσα Όλγα? Ρε, φτάσατε μέχρι εκεί? Φοβάστε μέχρι εκεί τα πράγματα να αναφέρετε την ιστορία? Φοβάστε μέχρι αυτού του σημείου να αναφέρεστε στα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας? Και απορώ πώς δεν σηκώθηκε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπλος με τη μαγκούρα του να σας πλακώσει στο ξύλο εκεί μέσα, όταν σας άκουγε να λέτε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και να δω θα κάνει και ο Τσοχατζόπλος τώρα.
Αν πείτε ευαισθησίες, είναι σαν να ζητάω γωνία από το δεκάρικο, και γωνία στο δεκάρικο ως γνωστόν, φίλοι και φίλες, δεν υπάρχει, εκτός αν το πιάσεις με κανένα σφυρί. Όλγα λοιπόν το καράβι, το ένα, βασιλιάς και θεός στην άκρη, Λουμάκης απάνω μας κάνει κήρυγμα περί της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας του ναυτικού μας, και ο Θεός τ' άκουγε αυτά και οι ψυχές τ' ακούγανε και το ναυτικό τ' άκουγε και γέλαγε. Και μου λέει ένας δόκιμος, μόλις έβγαινα σχολή δοκίμων μαθητής, μου λέει, γιατί με γνώρισε, μου λέει, τι είπε αυτός? Τι να πω, τι είπε αυτός? Τι να πεις αυτούς τους νέους αξιωματικούς? Ότι είπε αυτός, ο οποίος βγήκε απάνω να παραποιήσει την ελληνική ιστορία. Λουμάκης, λέει. Ούτε το ξέρω, ούτε με ξέρει. Πλάκα τα γαλόνια. Γαλόνια εν ειρήνη είναι. Μελάδες, μελάδι της θάλασσας. Εντάξει. Πήγε, φίλες, η ιστορία του τόπου δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει με καμία δύναμη. Δεν αλλάζει το μεταξάς, γιατί φτάσανε φέτος να κάνει την κορόιδα όλοι ως προς το μεταξά, διότι εδώ και οι ίδιοι Ιταλοί είχαν ομολογήσει το ρόλο τους στο όχι. Δεν αλλάζει ούτε για τον ανταρτοπόλεμο ή το συμμορτοπόλεμο ή το τον εμφύλιο ιστορία. Δεν αλλάζει ούτε για την Κορέα. Δεν αλλάζει ούτε παλαιότερα ούτε μακρύτερα. Δεν αλλάζουμε τίποτα από όλα αυτά. Θα υπάρχουν πάντα στις καρδιές μας αυτά που υπήρξανε, και η Γιάρος και η Ικαρία και τα αποσπάσματα και οι Γερμανοί και ο φασισμός και οι Χούντες και οι Δημοκρατίες και οι Φούντες, αλλά όχι με παραποίηση. Να μάθουμε τα παιδιά μας την ιστορία, αλλά να την ξέρουμε εμείς, διότι η άγνοια της ιστορίας είναι πολύ ελάχιστο πράγμα μπροστά στην παραποίηση, μπροστά σε εκείνο το κουτσούρεμα, και μπροστά όταν παίρνεις κάποιο νηστέρι και φτιάχνεις τα πράγματα στην ιστορία όπως γουστάρεις εσύ. Φίλοι και φίλες, λυπάμαι για αυτό το σχόλιο και λυπάμαι γιατί εκτιμώ βαθύτατα, το είπα πάλι, τον χορηγό, τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, είναι αδελφικός μου φίλος. Πλήρωσε, αλλά κάποτε θα πρέπει αυτοί που πληρώνουν να ζητάνε και την γνώμη μιας επιτροπής ιστορικών, πέρα από δογματισμούς και πέρα από κατευθύνσεις και με χάμουρα στο στόμα και στα μάτια. Πρέπει να ζητάμε να μαθαίνουμε, όταν γράφουμε ιστορία, να δίνουμε την αλήθεια. Και να δίνουμε την αλήθεια, θα το μελετήσω όλο το βιβλίο, και επειδή έμαθα λίγη ιστορία, θα επανέλθω. Εκείνο που λέω είναι μόνο τούτο: η ιστορία δεν αλλάζει και δεν παραβιάζεται από λουμάκηδες. Η ιστορία γράφεται για την ιστορία, η ιστορία γράφεται με το αίμα, η ιστορία γράφεται με την αλήθεια, η ιστορία γράφεται με το σωστό. Αλλά για τον κύριο Λουμάκη μπορείτε να διαβάσετε και αύριο στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής. Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής, τι του λέω και τι θα πρέπει να προσέξει ο Υπουργός. Διότι αλλάζουν τα πράγματα. Δεν μπορεί οι λαοί, ακόμη τους ο λαός, να είναι χωρισμένος σε καφενεία. Κάποτε πρέπει να βρούμε το δρόμο μας. Πρέπει να βρούμε το δρόμο της Ελλάδος. Πρέπει να βρούμε, μπαίνουμε τώρα σε άλλες μεγάλες τροχές και σε με άλλες μεγάλες διαδικασίες. Δεν μπορεί να στεκόμαστε σε τέτοιες ατέλειες, σε τέτοιες μικροπρέπειες, σε τέτοιες μικροψυχίες, σε τέτοιες μικροπολιτικές. Συγχωρέστε με, αλλά εγώ έμαθα να μην δέχουμε σκάρτα πράγματα όταν αυτά αγγίζουν, τσαλακώνουν, ματώνουν την αξιοπρέπεια της ελληνικής ιστορίας. Γεια σας.